μια φορά οι αγρότες των Τρικάλων μπήκαν στον δρόμο σε μια δυναμική κινητοποίηση με τα αγροτικά τους μηχανήματα. Να χαιρετήσουμε όλους εσάς που συμμετέχετε στο σημερινό μας συλλαλητήριο. Να ευχαριστήσουμε τους φορείς των εργαζομένων και των υπολείπων φορέων της πόλης, οι οποίοι δείχνουν τη συμπαράστασή τους, την αλληλεγγύη τους στο δίκαιο αγώνα μας. Εμείς που 10 μέρες τώρα βρισκόμαστε στα μπλόκα του αγώνα, βρισκόμαστε στον δρόμο, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είμαστε ούτε από φούμπι, ούτε επειδή δεν έχουμε τι άλλο να κάνουμε. Στον δρόμο μας βγάζουν οι ανάγκες μας. Στον δρόμο μας βγάζει το δίκαιο μας. Ξέρετε, ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι με τα τρακτέρ στον δρόμο είχαμε τα προηγούμενα χρόνια κατακτήσεις. Με αυτά καταργήσαμε το αφορολόγητο, με αυτά καταργήσαμε το ακατάστατο και μια σειρά από άλλα αιτήματα. Με τα τρακτέρ στον δρόμο, με τα μαζικά, με τα δυναμικά μας μπλόκα. Καλούμε άλλη μια φορά όποιον αγρότη δεν έχει κάνει ακόμα το βήμα, όποιον αγρότη ακόμα το σκέφτεται, να έρθει και αυτός με το τρακτέρ του, με το αγροτικό μηχάνημα, να ενωθεί μαζί μας στο πανθεσσαλικό παναγροτικό μπλόκο στη δίκαια της Λάρισας. Ένα μπλόκο που ξέρουμε πολύ καλά την ιστορία του, ξέρουμε πολύ καλά ότι εκεί πέρα πραγματικά χτυπάει ο παλμός της αγωνιζόμενης αγροτιάς όλης της Ελλάδας. Να βγούμε όλοι μαζί στον δρόμο, να βγούμε όλοι μαζί στα μπλόκα για να διεκδικήσουμε κατώτερες εγγυημένες τιμές στα προϊόντα μας. Για να διεκδικήσουμε μείωση του κόστους παραγωγής, φτηνό ρεύμα και φτηνό πετρέλαιο. Για να διεκδικήσουμε έναν ΕΛΓΑ που να αποζημιώνει άμεσα και στο 100% χωρίς κόφτες και ψηλά γράμματα. Εμπρός λοιπόν συνάδελφοι, όλοι μαζί στον δρόμο του αγώνα, όλοι μαζί με τα τρακτέρ στον δρόμο, όλοι μαζί στα μπλόκα, στα μπλόκα της αγροτιάς. Να σπάσει της κυβέρνησης ο Τσαμπούκας. Εμάς, λαέ, συγχώσεις και πάλι με την αγροτιά. Αντίσταση και πάλι.